Οι αυξήσεις στην ενέργεια έχουν προκαλέσει ανατιμήσεις και σε είδη πρώτης ανάγκης. Οι πολίτες ανησυχούν έντονα καθώς τα πρώτα κρύα έχουν κάνει την εμφάνισή τους και δυσκολεύονται να φανταστούν πώς θα περάσουν τον χειμώνα καθώς το πετρέλαιο έχει πάρει την ανιούσα. Ναι, γιατί πέρσι το πέλετ το παίρναμε 4,5 και τώρα που πήγαμε 6 ευρώ μου το έδινε. Δυσκολεύει η κατάσταση γιατί έρχεται και χειμώνα. Βέβαια. Με 120 το μήνα, ας πούμε, την έβγαζαμε. Τώρα θέλουμε μέχρι 180 πάει. Μεγάλη οικογένεια. Μεγάλη μικρή, είμαστε τρεις. Δεν ήμουν εδώ, ήμουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά όντως τα προϊόντα έχουν πάρει μια μεγάλη αύξηση που όταν η σύνταξη είναι μικρή και είναι μικρή, ας υποθέσουμε, δυσκολεύεσαι. Προβληματισμένοι βέβαια είναι όχι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και για το πετρέλαιο κίνησης. Πολλοί από αυτούς φροντίζουν να κινούν λιγότερο τα αυτοκίνητά τους, ώστε να μην χρειάζεται να βάζουν συχνά βενζίνη. Έχουμε δει, αγόρι μου, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Δεν έμεινε και τίποτε. Τι, από καύσιμα, από τρόφιμα, από είδη πρώτης ανάγκης. Δεν υπάρχει και τίποτα φθηνό πλέον. Όλα έχουν πάρει την ανιούσα. Όλα, μη συζητάς καθόλου. Εμείς ακόμη έχουμε. Δύσκολα, παιδιά. Με τα πόδια συνέχεια κυκλοφοράμε και το αυτοκίνητο είναι στο γκαράζ. Δεν μπορείς γιατί δυσκολεύεσαι. 2 ευρώ θέλει να βρεις πάρκε, να κατεβείς με τόση κυκλοφορία, με τόσο τέτοιο, είναι πολύ δύσκολα. Και φυσικά και η θέρμανση το χειμώνα, έτσι. Η θέρμανση μην το συζητάτε. Όπως εγώ έχω τα σώματα, ηλεκτρικά σώματα που καίνουν συνέχεια ρεύμα και τέτοιο και έχουμε και κάποια ηλικία που θέλουν περισσότερο θέρμανση, ας πούμε, και τέτοιο, είναι πολύ δύσκολα. Έντονη είναι βέβαια και η ανησυχία των πολιτών για το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και εκεί οι τιμές έχουν ανέβει αισθητά. Κάποιοι προσπαθούν να αποφύγουν την χρήση πετρελαίου θέρμανσης, όμως δεν γνωρίζουν πόσο θα ανέβει ο λογαριασμός του ρεύματος. Η θέρμανση ακριβή. Έχει ανέβει. Ανέβει πάρα πολύ. Θα βγει ο χειμώνας. Άμα δεν πιθάνουν, δεν ξέρουν. Πολλοί κάνουν λόγο για πενιχρές συντάξεις αλλά και πενιχρούς μισθούς, προμηνύοντας έναν δύσκολο χειμώνα. Οπωσδήποτε, φυσικά, εννοείται. Ναι, είναι ακριβά, είναι πάρα πολύ ακριβά. Πέρσι είχαμε τη δυνατότητα να βάλουμε λίγο πετρέλαιο, φέτος δεν το βλέπω. Πώς θα βγει ο χειμώνας? Μάλλον με το αρκοντήσιο, με λίγο κρύο, με το αρκοντήσιο. Ό,τι μπορέσουμε. Ό,τι μπορέσουμε, αυτά είναι, δεν είναι.